Μισό λεπτό. Κύριε Μαντά, εγώ λέω το εξής. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό στον κύριο Γεωργιάδη και ένα λεπτό στον Υπουργό και τέλος το οποιοδήποτε πικ-πογκ, το λόγο... Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Ο κύριος Υπουργός έκανε την τιμή να αναφερθεί στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες 7 φορές. Εάν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που φαντάζομαι το κανονικό έχετε διαβάσει, όχι τώρα ασκείς πολιτική κριτική σε έναν βουλευτή, αλλά τον αναφέρεσαι 7 φορές στην όποια επαγγελματική του δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι προσωπικό, τότε παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου πείτε τι είναι προσωπικό. Εγώ είχα φύγει, όπως θυμάστε. Βεβαίως με έθιξε. Ήταν να πείτε κάτι άλλο, γιατί τελειώνει το λεπτό. Με έθιξε πάρα πολύ, κύριε Μπαλαούρα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε. Και τώρα παρακαλώ. Τελειώνει το λεπτό. Είδα το σθένος με το οποίο υπερασπιστήκατε τις καταθέσεις στη Morgan Stanley και στην Black Rock του Υπουργού Οικονομικών. Και αυτό το συνδέσατε με τις δικές μου νόμιμες, φορολογημένες στην Ελλάδα επαγγελματικές δραστηριότητες του Σεμιναρίου Ρητορικής, στο οποίο είστε προσκεκλημένος να σας κάνει καλό. Γιατί? Διότι δεν βρίσκεται καμία περίεργη συμπεριφορά ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος υποτίθεται πηγαίνει σε όλο τον πλανήτη και θέλει να πείσει τους επενδυτές να φέρουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και να εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το προσωπικό. Να έχει τα λεφτά του εξωτερικού. Αυτό είναι το προσωπικό. Δεν είναι καθόλου περίεργο, λοιπόν, αυτό. Τέλειωσε ο χρόνος. Πολύ λογικό. Τέλειωσε. Και είπατε. Δεν υπάρχει προσωπικό επ' αυτού. Τέλειωσε ο χρόνος. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Τέλειωσε, κύριε Γεωργιάδη. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προσωπικό. Κόψε το μικρόφωνο. Δεν υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό και τέρμα. Κύριε Πρόεδρε, σαφέστατα... Όχι, δεν είναι. Ένα λεπτό και τέλος. Σαφέστατα και είχα πρόθεση... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, σαφέστατα και είχα πρόθεση να θίξω και τον κύριο Γεωργιάδη και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Διότι θίγει τη χώρα μου ο πρόεδρος του Eurogroup να παραδέχεται ότι κάνανε λάθη στα πρώτα προγράμματα και αυτοσχεδιάσανε με τη σύμφωνη γνώμη των ελληνικών κυβερνήσεων εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων, εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, εις βάρος της πατρίδας μου. Σαφέστατα και έχω πρόθεση να θίξω όλους αυτούς που συμμετείχαν στην πολιτική που χρεοκόπησε τη χώρα. Και δεν θα σταματήσω να το λέω στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θα σταματήσω να το λέω στην ελληνική κοινωνία. Εκεί πρέπει να απολογηθούν. Και στην τοποθέτησή μου για τις καταθέσεις του κυρίου Τσαγαλώτου ή άλλων στελεχών της κυβέρνησης, είπα πάρα πολύ απλά. Τα δουλέψαν και τα δήλωσαν. Πέστε μου γιατί δεν έχει δηλωθεί η offshore εταιρεία του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μαρέβα. Σε αυτό πάλι δεν τολμήσατε να πάρετε θέση και γι' αυτό σας θίγω πάλι προσωπικά, κύριε Γεωργιάδη. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Ελάτε.